Να δείχνεις ότι είσαι άνετος που κάνεις hip-hop στην Ελλάδα τότε το 92 είναι ένα ψέμα μεγάλο. Να το κάνεις με ελληνικό στίχο μοιάζει στους άλλους ψέμα. Και το να χρησιμοποιείς πληθυντικό για χρόνια και αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα, δηλαδή ότι υπήρχε τριγύρω σε πολύ κόσμο. Όχι, δεν παίρνω τόσο σοβαρά στο τι θα ήθελε ο άλλος από μένα, γιατί ελπίζω ότι με τα χρόνια έχει φτιαχτεί μια σχέση που αν με αφορά, θα αφορά και κάποιους άλλους. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορώ να απευθυνθώ σε κόσμο με προτάγματα. Οπότε δηλαδή ανοίγω το στόμα μου, περισσότερο διώχνω τον κόσμο παρά το μαζεύω. Είναι μια μεγάλη αντίφαση μου, γιατί είναι ένα μέρος φτιαγμένο από πρόσφυγες που όλοι θέλαμε κάποτε να φύγουμε, όλοι ξαναγυρίσαμε. Εμένα το όνειρό μου είναι να βρω ένα πραγματικά καλύτερο μέρος και να σηκωθώ να φύγω χρόνια. Ξέρεις τι, το στήριγμά μας και οι ρίζες μας ήταν οι παλιοί του τόπου, όπου αυτοί είχαν μέσα τους απίστευτο μεράκι, απίστευτη όρεξη για ζωή. Ήταν πρόσφυγες που το είχαν κάνει όμως απάγκιο τους και το είχαν αποδεχτεί. Και με τις διηγήσεις αυτών, γιατί περισσότερο η μνήμη δικιά μας, αυτό είναι το τραγικό, δεν έχει φτιαχτεί από εικόνες και παραστάσεις, έχει φτιαχτεί από αφηγήσεις. Και όταν η μνήμη σου είναι φτιαγμένη από αφηγήσεις, κάποτε θα βρεις την πραγματικότητα μπροστά σου και θα είναι και σκληρή. Εμάς αυτό συνέβη τώρα. Συναντήσαμε ένα πέραμα σαν να μην έχει περάσει ποτέ από εκεί πρόσφυγας. Έχει γεμίσει φασίστες που θεωρούν φυσιολογικό αυτό που τους συμβαίνει. Και παλιά υπήρχαν 3-4, αλλά οι ίδιοι λέγανε ότι είναι abnormal, ας πούμε. Τώρα το θεωρούν φυσιολογικό. Ρίζες όλοι οι μικρασιάτικες αυτοί, διάφορα τραγελαφικά τώρα που τα ζεις καθημερινά. Είμαι πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμουν, αλλά δεν μπορώ να ζω εδώ γιατί ο τόπος πάει πίσω. Πιαστήκα μόλις τον ύπνο με αυτή την ιστορία. Και έχει πολλή δουλειά ακόμα, δεν είναι. Καταλάβες, έχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα, πολλά χρόνια. Θα ταλαιπωρούμαστε από αυτή την ιστορία. Ο Βάρναλης έλεγε ότι τα τσακάλια δεν τα αντιμετωπίζεις με ευχές και παρακάλια, εντάξει. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Κατάλαβες, τα παιδιά εκεί έξω δεν ξέρουν τι να κάνουν. Συναντιούνται πολλές φορές οι λογικές τους. Αυτά τα συνθήματα «φασίστες, κουφάλες, έρχονται κρεμάλες» είναι γελία τώρα. Ας πούμε. Δεν έχει κανένα στάντερα να κρεμάσει κανέναν. Από αυτή την άποψη μου φαίνεται γελίο τώρα. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να διακοσμούν δέντρα τέτοιοι τύποι. Θα μπορούσαν σε άλλες συνθήκες. Αλλά δεν έχει κανένα στάντερα να το κάνει. Ούτε αυτοί έχουν στάντερα να κάνουν τόσο κακό όσο νομίζουν οι άλλοι. Ξέρουμε όλοι οι παλιοί περί τίνος πρόκειται. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις τους εθνικοσοσιαλιστές συντηρητικά. Τώρα δεν νομίζω ότι με συλλαλητηρία, όχι ότι δεν είναι προς Θεού ο κόσμος να βγαίνει που τον γουστάρει και θα έπρεπε να βγαίνει και πιο συχνά, αλλά δεν νομίζω ότι με αυτής της μορφής τα αντιφασιστικά τρομάζει κανείς. Υπήρχε πάντα ξεκούς του μοιάζεται, βάζει τα φλάι του, βάζει τις αρβίλες του, μπορεί κάποια εποχή να αρχίσει πάλι να κρεμάει λουλούδια στα μαλλιά και στα κεφάλια, αλλά αυτό το πράγμα κάνει κύκλους, ας πούμε. Όταν τους είδες με χειροπέδες παρόλα αυτά, δεν χάρηκες? Όχι, δεν χάρηκα καθόλου. Δεν χάρηκα γιατί δεν πιστεύω σε αυτή τη λογική, δεν πιστεύω στις φυλακές, δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος με χειροπέδες, και επειδή ξέρω ότι αυτό θα δουλέψει θετικά, όσο έξυπνα και να το κάνει, όποιος και να το κάνει, παρακρατικός, και ήταν ένα ατόπιμα ακόμα και δημοκρατικό. Αυτό άμα θέλουμε να τα λέμε και κανονικά τα πράγματα. Δηλαδή για τα ίδια αδικήματα υπάρχει έξω χιλιάδες κόσμος. Υπάρχει έξω χιλιάδες κόσμος. Ωραία, πήγανε φυλάκι τώρα 3 τύποι που από τη φυλακή μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνοι
επειδή εκεί μπορεί να τους μάθει κάποιος να σκέφτονται και να μιλάνε. Οι παρέες στη φυλακή μπορεί να σε κάνουν Malcolm X. Να βγεις από μέσα και να ξέρεις να μιλάς. Όσο ήταν έξω, ξέραμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Ήταν αυτή η φαρσοκομωδία. Τώρα έχει αποκτήσει και μια πιο λούμπεν. Έχω κάνει και τη φυλακή μου, παιδάκι μου, για αυτά που πιστεύω. Ξέρεις, είμαι πιο extreme. Θα μπορούσε να πάει ο Δένδιας φυλακή. Καλά, ναι. Αυτό είναι... Δηλαδή είναι μόνος του να ζητήσει ότι παιδιά, μαζεύτε εμένα, δεν είμαι ικανός να μαζέψω τα τάγματα εφόδου των αλωνών από τους δρόμους. Κλείστε εμένα, μα πρέπει να πάει κάποιος για τον Παύλο δηλαδή. Καλά, ότι πήγε ο δολοφόνος φυλακή, εντάξει, αυτό θα ήταν επακόλουθο, δηλαδή. Δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για το υπόλοιπο της Χρυσής Αυγής που παίχτηκε το έργο. Κατάλαβα, και θα συνεχιστεί μάλλον, δηλαδή όποιος από αυτούς τους φαίνεται ότι είναι επικίνδυνος, γιατί θα βρίσκουν κάτι να τον βάζουν μέσα. Ναι, αλλά μέσα στη φυλακή, εγώ μέχρι τώρα είχα συνηθίσει να πηγαίνουν για πολιτικούς λόγους, γιατί για πολιτικούς λόγους είναι αυτοί μέσα, άσχετα αν τα εγκλήματα είναι του ποινικού κώδικα. Αν δεν κινδυνεύανε πολιτικά από αυτούς, δεν τους κλείνανε ποτέ φυλακή. Άρα είναι για πολιτικούς λόγους μέσα. Εγώ είχα συνηθίσει όμως για πολιτικούς λόγους να πηγαίνουν για άλλα πράγματα στις φυλακές τους. Και να πραγματικά να ήταν και μετάλλιο ζωής του ότι αυτή η δημοκρατία σε έχει κλείσει φυλακή. Τώρα καταφέραν να τους ρίξουν τους τσουβαλιάσαν όλους. Μα δεν βλέπεις και οι άλλοι τώρα που έχουν αρχίσει με τους ποινικούς και οι αναρχικοί που βρίσκονται μέσα μαζί και σε λίγο θα μπορούν να προαυλίζονται και μαζί και να κλείνουν ένα ραντεβού. Να τα λένε. Ναι, ναι. Προτιμώ τον Μιχάλη τώρα του 14. Και είμαι ένας άνθρωπος φαντάζομαι που δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημιουργός σας. Σίγουρα. Αν ήμουν 20 χρόνια μικρότερο θα ήμουν φυλακή. Σίγουρα. Με κρατάνε άλλα πράγματα και δεν γέρνω προς το ατόπιμα. Ξέρεις, η φρονιμάδα είναι μια ιστορία που ο αλήτης τη δέχεται μόνο σαν φυσική συνέπεια. Δεν μπορεί να τη δεχτεί σαν κατάσταση. Εγώ επειδή συνεχίζω να μαλλιτά πουράς από εκεί, αυτό που μου προσάγουν κάποιοι σαν φρονιμάδα είναι φυσική συνέχεια. Να είμαι 46-47 χρονών, δεν μπορώ να είμαι με τον ίδιο τρόπο επικίνδυνος. Αλλά επικίνδυνος συνεχίζω να είμαι.